Για το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος ΔΕΗ 2024 ενημέρωσαν σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας εκκινεί το αγωνιστικό του πρόγραμμα στις 15 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου την προηγούμενη μέρα θα έχει γίνει και η επίσημη παρουσίαση των 20 ομάδων και των 120 αθλητών, ενώ θα περάσει και από την πόλη της Λάρισας. Ένα αθλητικό γεγονός το οποίο επηρεάζει συνολικά τον αθλητισμό στη χώρα μας, ένα αθλητισμό τον οποίο το θέλουμε ψηλά, τον θέλουμε να είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Είμαστε σε μια Ολυμπιακή χρονιά, Ολυμπιακοί αγώνες. Παρίσι 2024, κάθε φορά που έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες και όχι μόνο, πρέπει να θυμόμαστε εμείς οι Έλληνες το πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε, πόσο συγκινημένοι και πόσο να αναβαθμίσουμε τον αθλητισμό στη χώρα μας, γιατί οι Ολυμπιακοί αγώνες και ο αθλητισμός είναι η καθημερινότητά μας στην Ελλάδα. Το ποδήλατο, εκτός από ένα μέσο αθλητισμού, είναι και τρόπο ζωής, δήλωσε ο κύριος Κουρέτας και τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθεί ασφαλής λωρίδα για ποδήλατα και στις δύο πλευρές των παραδρόμων της Μεσοράχης. Και νομίζω ότι τελικά αυτό που πρέπει να κάνουμε, και το λέω και τώρα και για πρώτη φορά δημοσίως, στο δρόμο της Μεσοράχης, που τώρα το κατασκευάζουμε, έγινε μια μικρή αλλαγή στους παραδρόμους, θα υπάρχει ποδηλατολωρίδα. Δηλαδή από το σημείο το οποίο ξεκινάει ο παράδρομος που είναι στη στροφή της Μεσοράκης μέχρι την Κοιλάδα, θα έχει και από τη μια μεριά και από την άλλη στους παραδρόμους ποδηλατολωρίδες 2 χιλιόμετρων. Θα φροντίσουμε να ξεκινάει από τις φυλακές και να πηγαίνει μέχρι εκεί που να είναι περίπου γύρω στα 10 χιλιόμετρα και 10-20 ασφαλής δρόμος, να μπορεί κανείς να κάνει. Θυμάμαι όταν ήμουν στη Βοστόνη, κάθε Κυριακή υπήρχαν γνωστοί ποδηλάτες στη Μασαχουσέτη που δίνανε με το Δήμο ραντεβού σε ένα σημείο και οι καλοί κρατούσαν ένα μπαλόνι που ήταν μπλε, οι άλλοι κόκκινο, οι άλλοι πράσινο και κάνανε μια μεγάλη διαδρομή, όχι πολύ μεγάλη, γύρω στα 15 χιλιόμετρα. Και έτσι ήταν χιλιάδες άνθρωποι. Κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Πρέπει το ποδήλατο να αποτελέσει ένα όχημα που να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Γιατί οι πόλεις είναι κατασκευασμένες για τα αυτοκίνητα. Δεν είναι κατασκευασμένες ούτε για τους πεζούς, ούτε για τα ποδήλατα. Άρα αυτές οι δηλώσεις που κάνουμε, νομίζω και πρέπει να τις στηρίξουμε όλοι, να φέρουν οι γυμναστές που είναι στα σχολεία, να φέρουν όλα τα παιδιά, θα υπάρχει σχολείο, τα γυμνάσια, τα δημοτικά. Στη συνέντευξη τύπου έγινε η επίσημη παρουσίαση του γύρου από τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής Cycling Greece. Αναφέρθηκαν αναλυτικά οι διαδρομές και τα σημεία ενδιαφέροντος, ενώ ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων που απευθύνονται στους απλούς φιλάθλους.